Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι καβαλιώτες κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης ανήμερα της Κυριακής των Βαΐων. Ικανοποιημένοι από την κίνηση στην αγορά, δηλώνουν οι επαγγελματίες, ενώ πολλοί καταναλωτές προτίμησαν να συνδυάσουν τη βόλτα με τα ψώνια τους. Για βόλτα ή για ψώνια? Για βόλτα. Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Μεγάλη εβδομάδα ξεκινά. Λεφτά στην τσέπη υπάρχουν? Κάτι λίγα για τις υποχρεώσεις, για τα πολύ αναγκαία μόνο. Προτιμούν την τοπική αγορά? Εγώ πάντα. Έρευνα αγοράς. Πραγματική έρευνα αγοράς. Όλοι είμαστε διατεθειμένοι και βγάζουμε τον καλύτερο μας εαυτό στο να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Και είμαστε εδώ για όποια απορία έχουν, που μπορούμε άνετα να αντιλύσουμε. Αλλά η έρευνα αγοράς πιστεύω είναι αυτό που βοηθάει. Βολτούλα, βολτούλα. Για βόλτα ή για ψώνια σήμερα, Κυριακή? Για βόλτα. Είμαι συνταξιούχος και πάω στο γιο μου το μαγαζί να πιω καφεδάκι, αργότερα κάνω ένα ουζάκι. Τα χρήματα φτάνουν για τη μεγάλη εβδομάδα για να ψωνίσουμε για τα βασικά? Δεν φτάνουν, κοπέλα, αλλά τι να κάνουμε. Απλώς πήραμε κάτι δώρα στα εγγόνια μας, τα πέραμε περισσότερα λεφτά. Τώρα με ένα χαρτζηλίκι της ντροπής δρεπόμαστε για να τα δώσουμε. Αναγκαστικά τα δίνουμε. Δεν φτάνουν, κοπέλα. Προτιμούμε τα τοπικά μαγαζιά. Ορίστε. Προτιμούμε την τοπική αγορά. Ψωνίζουμε από εδώ. Οπωσδήποτε, συμφωνώ. Η Κυριακή των Βαΐων είναι μία από τις 8 νόμιμες Κυριακές στη διάρκεια όλης της χρονιάς. Οπότε σε όλη την Ελλάδα είναι ανοιχτά τη συγκεκριμένη Κυριακή και έχουμε βγάλει ένα ωράριο το οποίο είναι 4 ώρες. Πάντοτε ρωτώντας και συνομιλώντας και με τους καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν υπαλλήλους, για να μην υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εργασιακά. Ίδιο σκηνικό και στην αγορά των Τσερών, με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κυριακή Μιλίγκα να εκφράζει την ικανοποίηση αλλά και την αισιοδοξία της εν ώψη των εορτών του Πάσχα. Ναι, έχει κίνηση, δειλά-δειλά, έρθα παίρνουν και στα μαγαζιά. Είναι η ώρα που θα δούμε αν από εδώ και πέρα θα έχει κίνηση, πολύ όχι. Βεβαίως, με αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε είμαστε ευχαριστημένοι, στηρίζουν τη σεραϊκή αγορά. Φυσικά υπάρχουν και υπάρχει προϊόντων, δεν έχει να ζηλέψει ο νομός Σερών τίποτα από τις άλλες αγορές. Ναι, οι τιμές, εντάξει, τα επώνυμα μπορεί να είναι και ίδιες, αλλά τη χάνουν πάντα κάποιες έκπτωσες, λόγω του ότι είναι γνωστοί, δεν είναι ανώνυμοι αυτοί που έρχονται, οι περισσότεροι είναι πελάτες. Γνωστοί, οπότε έχουν κάποιες άλλες εξυπηρέτησεις. Πιστεύω πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση από ό,τι να πάνε σε ένα ξένο μέρος που δεν τους γνωρίζουν. Για βόλτα. Για βόλτα, για βόλτα. Για βόλτα. Ο καιρός λίγο δεν βοηθάει. Αλλά... βοηθά. Δεν πειράζει, κουρίτσι μου. Άμα έχεις καλή καρδιά, όλα καλά είναι. Καλή διάθεση έχουμε. Έτσι. Ναι, ναι. Προσπαθούμε. Δεν έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγο δύσκολα, λίγο στεγνά, αλλά εμείς οι μεγάλοι περάσαν πολλά, οπότε έχουμε εμπιστοσύνη και περιμένουμε κάτι καλύτερο. Επίσης, ήδη είναι σε εφαρμογή το πασχαλινό ωράριο, το οποίο έχει ως εξής. Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη 8.30 με 2 και το απόγευμα 5.30 με 9, Μεγάλη Παρασκευή 1 με 6, ενώ το Μεγάλο Σάββατο από τις 8.30 έως τις 3. Είναι ακριβώς το ίδιο με το περσινό το ωράριο, όπου δεν υπήρχαν παράπονα ούτε από τους συναδέλφους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά φυσικά και οι καταναλωτές είχαν και θα έχουν τις απαραίτητες ώρες για να βγουν να αγοράσουν τα προϊόντα τα οποία επιθυμούν. Πιστεύω, επειδή έχουν πάρει κάποια χρήματα και οι αγρότες, ότι θα βγει ο κόσμος. Ελπίζουμε και προσδοκούμε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα και εμείς έχουμε πάρα πολλά έξοδα. Και δώρα έχουμε να δώσουμε μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Μπορεί να έχουν κοπεί από τον δημόσιο φορέα, αλλά εμείς στον ιδιωτικό δίνουμε όλοι και δώρα, οπότε πρέπει και να έχουμε λίγη περισσότερη δουλειά για να τα επεξέλθουμε. Θα σου πω, όταν έχεις χρήματα, ούτε το ωράριο βοηθάει ούτε τίποτα. Αν δεν έχεις χρήματα, όλα δύσκολα είναι. Μπα, όχι.